Μιλάμε λοιπόν για αποτελεσματική επικοινωνία σε έναν εργασιακό χώρο. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε την παλάμη σα, έτσι. Σφίξτε λίγο την παλάμη, έτσι εδώ μαζί να το κάνουμε. Και σφίχτε το, σφιχτά η παλάμη, σφιχτά. Και δείτε λοιπόν την αίσθηση του σφιξίματο, πώ ανεβαίνει στου ώμου, ενδεχομένω και στο πρόσωπο, στο κορμί, στο στομάχι. Ξέρω εγώ, σφίγγονται τα πόδια με τα δικά μου τώρα αυτή τη στιγμή και πώς γίνεται μία απομάκρυνση, απομάκρυνση από αυτό το οποίο ακούω από εσάς, αν υποθέσουμε ότι είμαστε τώρα όλοι μαζί και σας ακούω. Το σφίξιμο δηλαδή μου δημιουργεί μία απομάκρυνση. Το σφίξιμο επίση, η σφιχτή παλάμη, είναι και μία πάλι εσωτερική και μία πάλι εξωτερική. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι η παλάμη μας είναι ο τύπος ακρόασης απέναντί σας, τότε αν είμαι εγώ σφιχτό, δηλαδή να αφήνω τη ροή τη εμπειρία σα, τη προπτική σα να μπει μέσα μου, να το φιλτράρω για να ανανεωθώ ω άνθρωπο και να εξελιχθώ ή να το πάρω και να πω: ok δεν συμφωνώ για τον ΑΒ λόγο. Τότε μένω σφιχτό, μένω έτοιμο να επιτεθώ με τη γροθιά, να επιτεθώ λεκτικά ή να σφίξω, να απομακρυνθώ και να κάνω χ, να μην ακούω τίποτα πλέον από ό,τι λέτε. Για δείτε τώρα. Ανοιχτή η παλάμη, ενεργητική ακρόαση. Αυτό είναι το θαύμα της ενεργητικής ακρόασης. Ανοιχτή παλάμη, γύρω μπροστά να σας ακούσω. Ανοίγει το μυαλό μου, ανοιχτό να ακούσω τι συμβαίνει, πώς σκέφτεστε. Τα μάτια μου με διαφέρουν, με διαφέρουν με νόημα. Το στόμα μου περιμένω, δεν τα ανοίγω. Τα αυτιά ανοιχτά, ανοιχτή παλάμη, η καρδιά, να αποδεχτώ εσάς. Η ενεργητική λοιπόν ακρόαση θέλω έτσι να το απεικονίσουμε στο μυαλό μας, σαν αυτή τη γροθιά, που μπορεί να είναι μια γροθιά όπου θα παλέψουμε λεκτικά, ή μια γροθιά που θα παλεύουμε εσωτερικά και θα μιλάμε και θα πεταγόμαστε, θα διακόπτουμε και θα λέμε διαφωνώ, α, α, σου ξουμού, σου τα ξέρετε τι εννοώ, ή θα είναι από εδώ και πέρα η ενεργητική μας ακρόαση, θα είμαστε ενεργητικοί ακροατές με μια ανοιχτή παλάμη, που σημαίνει έχω ανοιχτό μυαλό να ακούσω, Έχω ανοιχτά τα μάτια μου με ενδιαφέρον να σε δω, να σε κατανοήσω και ανοιχτή την καρδιά να σε αποδεκτό. Ενεργητική ακρόαση λοιπόν, βασικό, συστατικό τη αποτελεσματική, τη ποιοτική επικοινωνία μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Και όχι μόνο. Σα ευχαριστώ.